ο σωτήρ του κόσμου. Κατεδέξατο σπαργάνων περιβολή, ούκ ευδελίξατο της σαρκός την περιτομή, ο οχταήμερος κατά την μητέρα, ο άναρχος κατά τον πατέρα. Αυτό πιστή προσκυνήσουμε, ότι εσύ ο Θεός ημών ελέησον ημάς. Αδερφοί μου, σήμερα η Εκκλησία μας εορτάζει δύο μεγάλες εορτάς. Την μία, αυτό το οποίο λέγεται νόμος του Θεού, και το δεύτερο εορτάζει τον Βασίλειον τον Μέγα, ο οποίος υπεράσπισε την Εκκλησία με όλη του τη δύναμη. Ο Μέγας Βασίλειος, τον οποίο σήμερα ο κόσμος της αμαρτίας τον έχει να φορτώνεται όλες τις αδυναμίες του κόσμου. Αδερφοί μου, σήμερα λέγει ο Θεός καταβαίνει εις τους ανθρώπους και περιβάλλεται σπαργάνης μέσα εις μίαν φάτνη. Σπαργανούται ο Θεός. Είναι δυνατό τούτο το πράγμα να το σκεφτεί άνθρωπος? Κατέβηκαν από τους ουρανούς και δεν ευρέθη τόπος να τον δεχτεί, και άνοιξαν η γη τα σπλάχνα της για να δεχτεί τον Θεόν των δημιουργών και πλάστη. Μέσα εις αυτήν την ταπείνωση του Κυρίου μας έρχεται και ο νόμος του Θεού, τον οποίον θέλει να τηρήσει για τελευταία φορά. Ο νόμος του Θεού. Τι λέει ο νόμος του Θεού? Ακούσαμε τα λόγια προηγουμένως, πλην όμως χρειάζονται ερμηνεία. Όταν ο Αβραάμ στην γέννηση ομιλεί με τον Θεό, ο Θεός του λέει ότι δεν θα είσαι ο Άβραμ, αλλά ο Αβραάμ, ο οποίος θα είσαι πατήρ πολλών εθνών, και θα κάνουμε μαζί μία συμφωνία, του λέει. Και αυτήν τη συμφωνία πρέπει να την τηρήσεις και εσύ, να την τηρήσουν και τα παιδιά σου, να την τηρήσουν και όλος ο κόσμος. Ποια ήταν η συμφωνία αυτή? Ότι στις 8 ημέρες έπρεπε κάθε αρσενικό παιδί να προσέλθει εις τόπον όπου ήταν δια την περιτομή, και όποιος λέγει δεν θα υποστεί την περιτομή θανάτου αποθανείται. Και έρχεται σήμερα ο Κύριος μας την 8η ημέρα να υποστεί τον νόμο, να μην γίνει παραβάτης του νόμου. Αλλά το 8 σημαίνει και κάτι άλλο, ότι 7 είναι οι ουρανοί και ο 8ος είναι ο αιώνος ατελείωτος. Αιώνους και αιώνας θα υπάρχει πλέον.
Ο 8ος αιώνας είναι το τέλος και η βασιλεία των ουρανών. Την 8η ημέρα λέγει είναι εκείνη η οποία δέχτη τον Κύριό μας και ου και ευδελίξατο τη σαρκός την περιτομή. Δεν ευδελίχθητε γι' αυτό να υποστεί τον νόμον. Δια να σβήσει πλέον ο νόμος αυτός και ανταυτού να έρθει το μυστήριον το μέγα χωρίς να υπάρχει πλέον περιτομή. Και αυτό το μυστήριον το οποίο εκάλυψε τον νόμον εκείνον είναι το μυστήριον της βαπτίσεως. Και είπε ο Κύριος, όποιος δεν βαπτιστεί εξ ύδατος και πνεύματος ουμοίης έρθει στη βασιλεία των ουρανών. Τι θα γίνει με αυτούς οι οποίοι δεν βαπτίζονται? Τι θα γίνει με αυτούς οι οποίοι αποθνίσκουν χωρίς να βαπτιστούν? Τι θα γίνει με αυτούς που φωνεύονται μέσα στα σπλάχνα των μητέρων? Τι θα γίνουν όλα αυτά τα πλάσματα τα οποία ο Θεός είπε ότι εάν δεν βαπτιστείς εξ ύδατος και πνεύματος δεν βλέπεις τη βασιλεία των ουρανών. Οι κρίσεις του Θεού είναι άγνωστοις εμάς αδερφοί μου. Ο Κύριος ο οποίος ενομοθέτησε αντί της περιτομής του μέγα μυστήριον της βαπτίσεως είναι αυτό το οποίο έχουμε σήμερα και δεν γνωρίζει ο κόσμος από πού ενεφανίστη τούτο το μυστήριο. Απέστειλε τους μαθητάς αυτού λέγει και τους είπε «Κηρύξατε το Ευαγγέλιο πάση τη χτίση και ο πιστεύσας και βαπτιστής σωθήσετε». Εκείνος ο οποίος θα πιστεύσει, αυτός ο οποίος θα βαπτιστεί, αυτός θα σωθεί. Οχταήμερος κατά την μητέρα και άναρχος κατά τον πατέρα. Αυτός είναι ο Θεός ημών, αυτόν προσκυνήσουμε λέγει. Κύριε ο Θεός ελέησον ημάς. Πιστεύομεν εις τον Θεόν αδερφοί μου και έχουμε την πίστη μας εις εκείνον ο οποίος μας έδωσε αντί την Παλαιά Διαθήκη, την Νέα Διαθήκη και μας έδωσε τα νέα τα οποία ακριβώς πρέπει να τηρήσουμε. Ας μελετούμε την Αγία Γραφή, ας παρακαλούμε τον Θεό μας να μας ενισχύει και να μας ενδυναμώνει και να τηρούμε τα σεντολάς του και να αξιωνόμεθα να ακούμε θείον κήρυγμα, διότι όντως μέγα εστί της σωτηρίας μυστήριον. Θεός εφανερώθη εν σαρκή, όφθη αγγέλης, εκηρύχθη εν πνεύματι, εκηρύχθη στα έθνη, εκηρύχθη στον κόσμο όλο λέγει και τέλος ανελήφθη εν δόξη. Αυτό είναι το μέγα μυστήριο της σωτηρίας μας. Θεός εφανερώθη εν σάρκη, όφθη αγγέλης, εδοξάστη εν πνεύματι, εκηρύχθη εν έθνεση, επιστεύθη εν κόσμο, ανελήφθη εν δόξη. Αυτό είναι το μέγα μυστήριο της Ορθοδοξίας μας αδερφοί μου. Ήρθε ο Πανάγαθος Θεός να φωτίσει εκείνους οι οποίοι είναι μακριά από τον Θεό να έρθουν κοντά Του. Αυτήν τη στιγμή που μιλούμε έπρεπε να είναι γεμάτη από κόσμο, αλλά υπήρξαν άλλοι ναοί τους οποίους εγέμισε ο κόσμος εχθές το βράδυ. Τα ξενύχτια, τα γλέντια, η αμαρτία, τα πάντα αυτά επεσκίασαν τη σημερινή ημέρα. Πόσο θα μας αντέξει ο Θεός αδερφοί μου, πόσο θα μας αντέξει εκείνος από ψηλά
Και το φοβερότερο πάντων δεν είναι ότι απόσχομεν από την Θεία και Ιερά Λειτουργία. Το φοβερότερο πάντων είναι ότι τα στόματα των Ελλήνων βλασφημούν την Παναγία μας και τον Χριστό μας και τον Τίμιο Σταυρόν και τα Ιερά και τα Θεία. Πώς θα μας αντέξει ο Θεός μας? Πώς θα έχει υπομονή? Όταν ξεχυλήσει το ποτήρι, τότε θα έρθει η τιμωρία πάνω στον κόσμο, ο οποίος απεμακρύνθη από τον Θεό. Ήρθε να δώσει ο Θεός τούτος ο νέος χρόνος να είμαι θα κοντά Του, να μην φύγομαι από την αγκάλη Του, να τηρίζομαι τα σεντολάς Του και να μας αξιώσει και της επουρανίου του Βασιλείας. Αμήν.